Άγιε καθηγούμενε, πατέρες και αδελφοί, ευχαριστώ τον Άγιο Ηγούμενο Βατοπεντίου και την αγάπη σας που με καλέσατε να δώσω τη μαρτυρία για την επίδραση του πατρός Οσίου Ιωσήφ, του Ησυχάστοτος Πελαιώτη, στους Σέρβους και στους Σλάβους. Είναι γεγονός ότι όσο μπορούσα σύντομα, ήμουν και άρρωστος τελευταίες μήνες και τώρα δεν είμαι πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων, ότι μετεφράστη το βιβλίο του το 2000, η έκφραση μοναχικής εμπειρίας με τον βίο ξέχωρα γραμμένο από τον πατέρα Ιωσήφ τον Βατοπεντινό και το ίδιο περίπου στα ρώσικα, πάλι 2000. Μετεφράστηκε σε ένα τόμο που αφιερώθηκε στον πατέρα Εφραίμ Κατουνακιώτη, τμήματα άλλων επιστολών και αφιερωμένα άρθρα στον πατέρα Ιωσήφ τον Σπηλαιώτη. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα σε περιοδικά, διότι τώρα έχουμε πάρα πολλούς ελληνομαθείς, αγγλομαθείς και μεταφράζουν και εκδίδουν πάρα πολλά. Μάλιστα υπάρχει παράπονο ότι δεν υπάρχει μια καλή οργάνωση και συντονισμός των εκδόσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει διαβάζεται πολύ. Διαβάζεται βέβαια και τα έργα του πατρός Παϊσίου, μεταφρασμένα, του πατρός Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτη και του πατρός Πορφυρίου και άλλα. Είναι τώρα μια άνθηση και του Ιακώβου, ναι. Και άλλα, δεν έχω, να σας πω ειλικρινά, ενημερωθεί, διότι θα έπρεπε να μαζέψω από τις εκδόσεις που είναι σχεδόν σε κάθε επισκοπή, σε κάθε Μητρόπολη. Πάντως, εκείνο που ήθελα και που ήταν ο πρώτος λόγος να έλθω, είναι να μιλήσω για ένα μαθητή του πατρός Ιωσήφ, για τον πατέρα Γεώργιο, τον Οσλαϊκό Μπράνκο Βίτκοβιτς, Ερτσεγοβίνιο μοναχό, που εκοιμήθη το 71, ενώ ήλθε στο Άγιον Όρος κατά το 57. Δεν είμαι ακόμα σίγουρος στις ημερομηνίες, διότι μαζεύω το υλικό και ήδη μάζεψα πολλά και θα δώσω ένα βιβλίο. Όμως πρόλαβε ο πατήρ Μωυσής, εδώ παρόν, να εκδώσει 4-5 μαρτυρίες με μικρή εισαγωγή δική του, του πατρός Μητροφάνη Χελανταρινού που είναι η μεγαλύτερη και του πατρός Πορφυρίου Σιμωνοπετρίτη, του Προκοπίου, πολύ σημαντική από το Έσεξ και του πατρός Χερουβίμ, του Παρακλήτου. Και έτσι έχετε ένα βιβλίο έτσι εντοπιστικό, σύντομο, δεν ξέρω αν έχει εξαντληθεί, αλλά είναι πολύ ωραίο και πρόχειρο. Προχωρώ στον πατέρα Γεώργιο, ο οποίος πέρασε τους τελευταίους 6 μήνες όσο άκουσα και πρόσφατα το βεβαίωσε και ο πατήρ Εφραίμ, ο φιλοθεήτης στην Αμερική, που ο διάδοχος μου στην έδρα της Μητροπόλεως Ερτσεγοβίνης, ο πατήρ Γρηγόριος, τον επισκέφτηκε και χάρηκε πάρα πολύ, διότι είδε τον πατέρα Εφραίμ ως ένα κανονικό, πνευματικό, αλλά και ως άνθρωπο της Εκκλησίας, διότι λέγονται και διαδίδονται ότι ξέρω εγώ δεν αναγνωρίζει το βάπτισμα αν δεν είναι όλο το παιδί, όπως το λένε εκείνοι που δεν ξέρουν την παράδοση και τις, τέλος πάντων, ότι είναι ένας άνθρωπος που πολύ καλά πάει με την κανονική εκκλησία. Ο πατήρ λοιπόν Εφραίμ, ο Αμερικάνος τώρα να το πούμε, και μίλησε για τον Μπράνκο, πως αυτός ζούσε κοντά στον γέροντα τους τελευταίες 6 μήνες. Και όπως ακούστηκε και εδώ, ο Μπράνκο, ο κατόπιν πατήρ Γεώργιος, έμεινε μόνος του κατά την ευλογία του γέροντα και του έκλεισε τα μάτια. Ο Μπράνκο Βίτκοβιτς γεννήθηκε το 20 στην Ερτσεγοβίνη, στην Μητρόπολη μας, κάπου 20 χιλιόμετρα, λίγο πιο βόρεια από το μοναστήρι που μένω εγώ τώρα, ως εφησυχάζων. Και τι λένε ορισμένοι πατέρες γνωστοί σε εσάς, ο Αμφιλόχιος Μαυροβουνίου, και άλλοι ότι είναι ο ανήσυχος εφησυχάζων, ότι γεννήθηκε σε ένα χωριό το οποίο στα 60 και μετά μαζί με άλλα 5-6 χωριά
αδείασε διότι έκαναν τεχνητή λίμνη για το ρεύμα. Μετέβη στην μικρή Κομόπολη, Κομόπολη Μπιλέτσα, και η οικογένεια του βρίσκεται σήμερα. Ο ανεψιός του και άλλες 10 οικογένειες. Αλλιώς είναι αρκετά μεγάλη η φαμίλια, η οικογένεια με ευρύτερη έννοια των Βίτκοβιτς. Είναι άνθρωποι μεγαλόσωμοι, δυνατοί, με χαρακτηριστικά έτσι στα μάγουλα. Και εδώ έχω ορισμένες φωτογραφίες. Ως μικρός ήδη φαινόταν ότι είναι μεγάλος. Είναι έκτο παιδί των γονέων του και πολύ δυνατός από μικρός. Πήγαινε, παραδείγματος χάρη, ξυπόλυτος στα χιόνια. Έβοσκε πρόβατα στις πέτρες, σπίδαγε, έπαιζε. Τέλειωσε το δημοτικό εκεί στο Μπιλέτσε. Μετά πήγε στην αρχή του το γυμνάσιο. Σε εμάς ήταν μετά τα 4 του δημοτικού, άλλα 4 το κατώτερο γυμνάσιο. Και το 1939 μπήκε στην υπαξιωματική σχολή των μηχανικών και την τέλειωσε το 1941. Πρέπει όμως να πω ότι ζούσε κοντά, το χωριό τους είναι κοντά στη Μονή της Παναγίας Ντομπρίτσεβο, που μετά το 60 μεταφέρθη λίγα χιλιόμετρα πιο έξω επειδή έγινε λίμνη, και τον βάπτισε ένας Ρώσος ιερομόναχος, πατήρ Προκόπιος Μούλινα. Ήταν Ρώσοι ιερομόναχοι και στην Ερτσεγοβίνη, και το 1942 οι κομμουνιστές που είχαν επικρατήσει ένα διάστημα σκότωσαν με δοκάρια 4 Ρώσους μοναχούς. Τους θεωρούμε ως μάρτυρες, και πόσους άλλους δεν σκότωσαν. Μαζί με τους Ούστασοι που σκοτώνανε τον λαό και τους κληρικούς, και οι κομμουνιστές κάνανε τα δικά τους. Όπως και εσείς που είχατε, θυμάμαι το ωραίο βιβλίο «Πιστή άχρη θανάτου» του Μακαρίτη Διονυσίου Τρικάλων. Εν πάση περιπτώσει, είχε ευκαιρία λοιπόν με το μοναστήρι ο πατήρ ο Μπράνκο ο νέος να δει και τους μοναχούς και τη μοναχική ζωή, που δεν ήταν πολύ ανεπτυγμένη, μπορώ να πω. Όμως η Ερτσεγοβίνη είχε ασκητάς. Ήταν ένας δράγος πάει Τσέγγαμος, ο οποίος είχε δει τον Χριστό. Έγγαμος άνθρωπος, πέθανε το 1937. Πιθανώς να τον έχει δει ο Μπράνκο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν μεγάλος ασκητής και νηστευτής, ο Δράγος Πάιτς. Και βέβαια η παράδοση στην Ερτσεγοβίνη από μάρτυρες, από όσιους, από αγίους όπως ο Άγιος Βασίλειος του Όστρογα, από φιλοσόφους, από ήρωες, είναι γεμάτη. Είναι μια χώρα βουνήσια και δίνει μάρτυρες και αγίους, κατά την ομολογία των περισσότερων Σέρβων. Είχε λοιπόν ευκαιρία να δει τους ανθρώπους, αλλά όπως έλεγε ο Άγιος Αχρίδος και Ζήτης Νικόλαος, κάθε σερβικό σπίτι στα βούνα ήταν ένα μοναστήρι. Ζούσαν ασκητικά, προσευχητικά, σεμνά. Έτσι ο μικρός Μπράνκος μεγάλωσε με τα χαρίσματα που είχε από το Θεό. Ήταν πολύ πρικισμένος. Τα σχολεία τα τέλειωνε άριστα πάντα, και το 1941 εκμαλωτίστηκε από τους Ιταλούς, που αυτοί είχαν την κατοχή στην Ερτσεγοβίνη, και τον πήγανε ως δηλαδή υπαξιωματικό λοχαγό στην Ιταλία, στο στρατόπεδο κάποιο, δεν ξέρω ακόμα ποιο είναι. Πέρασε μέχρι το 1943, που έπεσε η Ιταλία το Σεπτέμβριο 1943, και οι συμμαχικές δυνάμεις τον απελευθερώνουν. Και εφόσον ήταν στο στρατό το βασιλικό της πρώην Ιουγκοσλαβίας βασιλικής, ενετάχθη ως λοχαγός ένα διάστημα στο στρατό των συμμάχων. Υπάρχει μια φωτογραφία με το καπέλο τώρα Άγγλων-Αμερικάνων, δεν ξέρω ακριβώς. Όμως γρήγορα από εκεί απολύθηκε, ήταν στην Ελβετία και πήγε στην Γαλλία. Το 1945 από την Γαλλία μεταβαίνει στην Γερμανία και εγγράφεται σε λίγο, νομίζω το 1947, στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, σε σχολή ηλεκτρομηχανική. Και πρώτου να την τελειώσει σε λίγο, ενώ πέρναγε τις εξετάσεις τέλεια. Γι' αυτό ήξερε μετά καλά τα γερμανικά. Εν τω μεταξύ είχε μάθει τα αγγλικά. Απότομα εγκαταλείπει το πανεπιστήμιο αυτό και πάει στον Άγιο Σέργιο στο Παρίσι το 1952. Και τον Άγιο Σέργιο 2 χρόνια κάτσε, πέρναγε πολύ καλά τις εξετάσεις. Έχουμε βρει ένα χαρτί που είναι το πρόγραμμα των μαθημάτων, αλλά και σημειώσεις του διάφορες. Δεν τον κατήχε ο τόπος. Μας έλεγαν, και ο πατήρ Προκόπιος το γράφει από το Έσεξ, αλλά μας έλεγαν και ο πατήρ Μητροφάνης και άλλοι αυτόπτες, ο άνθρωπος ήδη είχε επίσκεψη της Χάριτος. Ανήσυχος με την έννοια θεοδιψασμένος,
και σηκώθηκε να πάει στην Άγια Γη. Δεν μπορούσε να περάσει από Ιουγκοσλαβία, διότι θα τον είχαν φυλακίσει λόγω του ότι ήταν στο βασιλικό στρατό και ότι ήταν στο εξωτερικό. Πέρασε, λένε οι αυτόπτες, με τα πόδια μέχρι τα Ιεροσόλυμα. Το 64 στη Χάλκη που ήμουν 5 μήνες, ο Αντώνιος Φαράχ, ένας αδελφός ιερομόναχος Άραβας από το Χαλέπι, μου διηγόταν, πρώτου να είχα ακούσει για τον Μπράνκο, τον κατόπιν πεθέρα Γεώργιο, πώς πέρασε από το Αλέπι χωρίς να ζητήσει ψωμί, νερό, τίποτα. Ήτανε πολύ απλά αδειμένος και πήγαινε με τα πόδια στα Ιεροσόλυμα. Το ίδιο δρόμο επέστρεψε από το Ιεροσόλυμα μετά από 2 χρόνια, διότι οι Ιορδανικές αρχές δεν τον κράτησαν στον Άγιο Σάβα που έμεινε. Θα πρέπει να έμενε 2 χρόνια, όμως δεν είμαι σίγουρος, διότι έμενε. Έχω κάπου βρει σύσταση στην ρωσική μονή της, στην Κετσιμάνη, που ήταν με γυναικεία, αλλά φαίνεται εκεί πέρναγε και από εκεί και αλλού. Εξεδιώχτη λοιπόν και μέσω Συρίας, πάλιν Βηρητού, Μικράς Ασίας, έφτασε στην Κωνσταντινούπολη να ζητήσει άδεια του Πατριάρχου για να πάει στο Άγιον Όρος. Λένε ότι ο Πατριάρχης τότε, ποιος ήταν ο Αθηναγόρας, δεν έδινε σημασία. 3 μέρες καθόταν έξω στο κατόφλι, μέρα νύχτα, δεν έφευγε. Οπότε είπανε οι άλλοι, οι πατέρες, οι αδελφοί, και του έδωσε άδεια να πάει στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και από εκεί στο Όρος. Στο Όρος πρέπει να έχει φτάσει το 57, δεν έχω ακόμα εξακριβώσει τις ημερομηνίες, και δεν πήγε νομίζω αμέσως στο Χελαντάρι. Στο Χελαντάρι πέρασε 7 μήνες, το Φεβρουάριο 58 μέχρι Αύγουστο 58. Λένε τώρα ένα ζηλωτής εκεί στο Παλιορώσικο που πήγανε οι πατέρες Χελανταρίνοι με την ευλογία και άδεια μονής Αγίου Παντελεήμονος να κάνουν ακομή τη λειψάνων. Αυτός είναι ζηλωτής και έπεσε πάνω στο τάφο, δεν τον άφησε. Ήταν ζηλωτής ο Γεώργιος και τον εντιώξατε, λέει, από το Χελαντάρι. Τι θέλετε τώρα? Μπορεί να είχε δυσκολίες στο Χελαντάρι, αλλά έχω κείμενο, δηλαδή επιστολή, μάλλον ντοκουμέντο, πώς το λέμε, των πατέρων. Υπογράφει Μιχαήλ και Σάβας, προηγούμενοι και γνωστοί και πνευματικοί άνθρωποι, ότι ο Μπράνκο ζήτησε να φύγει, θέλει πιο αυστηρή άσκηση. Έδειξε καλή διαγωγή και του δίνει με ευλογία να βγει από το Χελαντάρι. Οπότε δεν αληθεύει ότι τον εδίωξαν. Μπορούσε όμως να είχε προβλήματα, όπως γράφει και ο πατήρ Προκόπιος, ότι είχα μαζί του ενώ φίλοι ήταν σύγκρουση στον Άγιο Σέργιο. Επομένως, τον Αύγουστο το 58 βγαίνει. Τότε κάπου πήγαινε και στον Άγιο Παύλο. Αρχάς 59 πρέπει να έχει πάει στον Γέροντα στη Νέα Σκήτη, και πολύ τον αγαπούσε ο Γέροντας. Έλεγε τώρα ο πατήρ Εφρέμ από την Αμερική ότι ενώ έπρεπε να σηκώσουν τον άρρωστο Γέροντα δύο, έλεγε φύγετε εσείς να έρθει ο Μπράνκο, διότι ο Μπράνκο μόνος τον μετέφερε, τόσο δυνατός άνθρωπος ήτανε. Εγώ τον γνώρισα όχι αμέσως το 64 που έφτασα στο Όρος από την Χάλκη. Δεν θυμάμαι τώρα, πάντως μετά την κοίμηση του Γέροντα Ιωσήφ που δεν τον γνώρισα, τον γνώρισα τον Μπράνκο στο Παλιορώσικο, και είχα 1-2 φορές σύγκρουση, δεν με δεχόταν, έλεγε γιατί θες να γυρίσεις πίσω και λοιπά, αλλά πάντως είχε μεγάλη αγάπη, με δέχτηκε ένα βράδυ που ήλτα κατάκοπος και μου έφερε λίγες ελιές, τόσο κομμάτια τυρί σχεδόν μουχλιασμένο και ένα παξιμαντάκι να φάω κατά τις 9, ήταν Ιούλιος νομίζω, και να κοιμηθώ εκεί στο Παλιορώσικο. Στα μεσάνυχτα θα με ξύπναγε για να κάνω με ακολουθίες με κομποσκίνη, και μου είχε ορίσει 32 μέχρι το πρωί. Εγώ έκανα 12, νίσταζα, και στις 4 έπρεπε να φύγω να φτάσω το πλοίο κάτω στον Αρσανά του Αγίου Παντελεήμονος. «Καλά, καλά, πάτερ Αθανάσιε, στον δρόμο να συνεχίζεις», λέει. Είχε μεγάλη αγάπη. Η συζήτηση που κάναμε ήταν θεολογία, φιλοσοφία, πνευματική ζωή, ό,τι θέλατε. Ένας λαϊκός τότε που τον επισκέφτηκε λίγο μετά, τώρα είναι καθηγητής στη Σορβόνη, ο Μπόσκο Μπόιος, με ένα άλλο φίλο, και μου έστειλε τώρα φωτογραφία. Συζήτησε μαζί, δηλαδή άκουσε 4 ώρες τον πατέρα Γεώργιο. Λέει, έλεγε 3-4 γλώσσες ανάμεικτες. Και εμείς όμως καταλαβαίναμε όλα. Για την ουρανιομηχανική, για την οικονομία του Θεού,
και λίγο προφήτευε. Προφήτευσε το πόλεμο που είχαμε τώρα και λέει θα πάθει πολύ η Σερβία πλην του κυριωτέρου, πλην της κυριωτέρας ζημιάς θα πάθει. Και ευτυχώς δεν πάθαμε την κυριωτέρα ζημιά, τουλάχιστον όχι μέχρι τώρα. Και μετά λέει θα γίνει Ορθόδοξο Βασίλειο. Έλληνες, Σέρβοι και Ρώσοι θα επικρατήσουν και ούτω καθεξής. Αυτά τα άκουα εγώ δυστυχώς και στον πατέρα Στέφανο στα Καρούλια που ήταν πλανεμένος άνθρωπος. Και όλο έλεγε για μεγάλη Σερβία και δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά εγώ δεν έφερα αντίδραση. Ο πατήρα Αμφιλόχιος έφερε αντίδραση, τον έβγαλε έξω ως μασόνο. Μάλλον μόλις φέρνει σε αντίδραση έξω ο μασόνος. Την άλλη χρονιά ήλθε, πέρασε με κλάματα στους Δανειλαίους Αμφιλόχιους για να τον δεχτεί ο Στέφανος. Και τελικά τον δέχτηκε. Εν πάση περιπτώσει, ο πατήρ Γεώργιος δεν έλεγε τέτοια, αλλά έλεγε λίγο πράγματα σαν να έχει διαβάσει, σίγουρα έχει διαβάσει τον Αρεοπαγίτη, τους Ρώσους ονομαλωτολάτρας, τους ας πούμε Αγιορείτας, τον Άγιο Νίλο, τον Μυροβλήτη. Όμως έμεινε η εντύπωση ότι ο άνθρωπος έχει μεγάλη πείρα. Το πρόσωπο του έλαμπε, όλη η ασκητική του όρφη, δεν έτρωγε και τίποτα, δεν κοιμόταν, είχε ένα ξύλο που κοιμόταν και ένα περιστατικό που το μαρτυρεί πριν από την κίνηση, πρώτου να έρθει από τη Νέα Σκήτη, πρέπει να ήταν Ιούνιος το 1971, το Σεπτέμβριο κοιμήθη, ήμασταν με δύο λαϊκούς εκεί και έδωσε σε ένα λαϊκό μία εικονίτσα κολλημένη ρώσικη στο ξύλο. Στο Δαφνί και εμείς φύγαμε. Στο Δαφνί η αστυνομία Δάφνη μας πήρε και κράτησε 2-3 ώρες τον νέο αυτό γιατί έχει αυτή την εικόνα και τελικά μας άφησε αλλά κράτησε την εικόνα. Πήγαμε στον Αρσανά ζωγράφο και με τα πόδια στο Χελεντάρι το βράδυ φτάσαμε. Το πρωί ο πατήρ Γεώργιος έφτασε με τα πόδια από τη Νέα Σκήτη, είχε, δεν μπορούσε αλλιώς να εξηγείται παρά είχε δει ότι είχαμε δυσκολία και ήλθε 14 ώρες με τα πόδια. Έτρεμαν τα γόνατά του και λέει έχω θέληση, έχω επιθυμία για άσκηση μεγαλύτερη, δεν έχω δυνάμεις. Θέλω να πάρω το μεγάλο σχήμα για να πάρω νέα χάρη. Άρα από αυτό βγαίνει, εφόσον άλλαξε το όνομα από Μπράνκο σε Γεώργιο, ότι πήρε ή το ράσο ή το μικρό σχήμα, σίγουρα. Αφού μου έλεγε θέλω να πάρω μεγάλο σχήμα. Διότι υπάρχουν ορισμένοι που λένε δεν είναι κάρι καν μοναχός. Κάρι, εδώ φαίνεται φωτογραφία, ακριβώς μπορεί να είναι ρασοφόρος, μπορεί να είναι μικρόσχημος. Νομίζω περισσότερο πιθανόν είναι μικρόσχημος, διότι οι Ρώσοι τον κάνανε. Ο πατήρ Γεώργιος είχε βαθιά εμπειρία. Το εσωτερικό του κόσμο, διανοητικό, νομίζω δεν ήταν ακόμα κατασταλαγμένο, επειδή είχε μεγάλη μόρφωση και πήγε και να θεολογήσει, υπάρχουν σημειώσεις που σημειώνε Θεός, η Θεία Έλαμψη, στα ελληνικά, ρώσικα, σέρβικα, μεγάλες λέξεις δηλαδή που κάτι μας φανερώνουν, αλλά ότι είχε σίγουρα πείρα της χάριτος και ότι είχε προσευχή, αυτό σας λέω, το έζησα. Τώρα, όταν στη Νέα Σκήτη πέρασε πρώτου να κοιμηθεί μερικούς μήνες, γράφει ο πατήρ Ιωσήφ ο Κωνσταντινός, τον κατηγορούσαν οι πατέρες από το Άγιο Παντελέμωνα οι Ρώσοι ότι είναι πλανεμένος διότι δεν υπακούει, έφυγε από το Ρώσικο που ήταν φύλακας βασικά στο παλιό Ρώσικο και παιδευόταν εκεί, είχε πρόβλημα συνειδήσεως αν θα γυρίζει στο παλιό Ρώσικο. Ο πατήρ Ιωσήφ τον βοήθησε, γύρισε λέει πάτερ μου, κάνε υπακοή και γυρίζοντας σε κανένα δύο μήνες το Σεπτέμβριο πεθαίνει, φαίνεται ότι είχε φάει κάτι μανιτάρια ή δηλητηριώδης εξ αρχής ή κρυωμένα και τα ξαναζέστενε. Άμα ζεσταίνονται τα μανιτάρια γίνονται δηλητήριο και πέθανε από καρδιά, δεν άντεξε η καρδιά του. Εγώ νομίζω ότι ο Θεός είδε την προσφορά του, το ασκητικό μαρτύριο του και τον πήρε εγκαίρως διότι ήδη έδωσε εξέταση με τον άλλο λαϊκό που μνημόνευσε τον καθηγητή τώρα στη Σορβόνη, πάλι είχε κάποιο και αμέσως μετά ειρήνευσε. Ήταν δυναμικός, ήταν ένα ηφαίστειο ο πατήρ Γεώργιος. Λοιπόν, και δεν μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να βάλουμε στα μέτρα τους. Τελειώνω με το να αναφέρω μία επιστολή του
το 71 Ιούλιο, δηλαδή 2 μήνες πρώτου να κοιμηθεί, στον ανεψιό του, τον Ντούσαν, τον οποίον επισκέφθηκα και μου την έδωσε. Πολύ ωραία γραμμένο. Φαίνεται και από το γράμμα πόσο κατασταλαγμένος άνθρωπος. Και το βασικό είναι ότι το γράμμα είναι και πνευματικό και εκκλησιαστικό. Ειρήνη του Θεού, σωτηρία του Κυρίου και ευλογία της Ουρανίου Βασιλείας Παναγίας Θεοτόκου να είναι μαζί σας. Και λέει, μετά λέει, επειδή εκοιμήθη ο πατέρας του και ο πατέρας του ανεψιού του, δηλαδή ο αδελφός του, ο Ράντομαν, να πας στο μοναστήρι μας εκεί να κάνεις μνημόσυνα, θεία λειτουργία να γίνει, να δώσεις ελεημοσύνη και να ζείτε τα παιδιά σου που είναι, δηλαδή ένα γράμμα ενός όριμου πνευματικού ανθρώπου, ιερέως ή και επισκόπου, το 71. Υπάρχουν 2 προηγούμενα επίσης. Γράμματα δηλαδή που δείχνουν ένα πολύ άνθρωπο όριμο, πνευματικό, έμπειρο, αλλά και άνθρωπο της Εκκλησίας. Αν ήταν ζηλωτής που λέει αυτός ο πάτερ εκεί, ο οποίος όταν πήγαμε το καλοκαίρι να προσκυνήσουμε το τάφο, δεν μας δέχτηκε, έφυγε να μην λερωθεί από μας. Άστονε να είναι, εγώ διακρίνω ζηλωτάς και ζουρλωτάς. Οι πολλοί δυστυχώς είναι ζουρλωτές. Ο πατήρ Γεώργιος δεν ήταν, είχε ζήλο θείο, είχε ένθεο ζήλο, και αν συγκροώταν, πώς να μην, σε ένα ζωντανό άνθρωπο, να μην ειλικρινά και όχι υποκριτικά βγαίνουν αυτά που είναι μέσα. Ήταν γνήσιο τέκνο του πατρός Ιωσήφ και της Ορθοδόξου παραδόσεως, δυναμικός άνθρωπος. Αλλά να πως ο Θεός έκανε να πεθάνει απλά και ταπεινά. Και να μου επιτρέψετε, Γέροντα και ο Άγιε Λεμεσού, να πω κάτι που νομίζω δεν τονίστηκε αρκετά σε ορισμένες εισηγήσεις. Μην ξεχνάμε, πατέρες και αδελφοί, ότι και ο πατήρ Ιωσήφ και ο πατήρ Πάησιος και ο πατήρ Πορφύριος και ο Κατουνακλειώτης, ακόμα και ο πατήρ Ιουστίνος λιγότερο, ο πατήρ Εμελιανός τώρα, είναι άνθρωποι με αδύναμο σώμα. Πέθαιναν μέσα σε οστράκινα σκεύη. Σηκώνανε αυτό το μυστήριο που ο λόγος του Θεού σάρξ έγινε. Σάρξ, το πιο αδύνατο, δεν λέει σώμα έγινε, σάρξ, το πιο αδύνατο στοιχείο. Η σάρκωση ήλτε του Χριστού να κατεξιώσει το σώμα. Και ενώ γευτήκανε την χάρη, άνθρωποι που γευτήκαν τη θέωση, εγώ που άκουα ορισμένες εισηγήσεις, νόμιζα ότι ήδη είχε έλθει η Δευτέρα Παρουσία και έγινε θέωση. Αν ερχόταν ο Χριστός την ώρα που ζούσαν οι Άγιοι αυτά, θα γινόταν αμέσως θέωση. Τέρμα η Βασιλεία των Ουρανών. Δεν ερχόταν όμως. Ήτανε πρόγευσης. Ζούμε τη ελπίδη και ως εσόπτρο. Αληθινά γεύανε οι Άγιοι και ο Άγιος, αλλά δεν είχε έλθει η Δευτέρα Παρουσία ακόμα. Γι' αυτό και πάσχανε, γι' αυτό και ήταν αδύναμοι. Για να το μεταφέρει ο Μπράνκο, ο πατήρ Γεώργιος, τον Γέροντα, σημαίνει αδυναμία σωματική, αλλά αυτή την έδειξε και ο Χριστός. Και όμως δεν απαξίωσε το σώμα, δεν απαξίωσε τη σάρκωση. Ο Γέροντας Ιουστίνος πολύ συχνά τόνιζε ότι στη Δύση αποσαρκώνουν τον Χριστό, ενώ ο Θεός έγινε σάρκα και θα μείνει αιώνια σάρκα. Μετά την Ανάσταση έβαλε ο Θωμάς στις τρύπες που επίτηδες κράτησε ο Κύριος τους τύπους των ύλων. Αυτό είναι το μεγαλείο. Αν θυμάστε, τελειώνω με τον Απότοντο Στοιεύσκη, όταν πέθανε ο Στάρες Ζωσιμάς, ο Θεό, πώς το λέγεται εκείνος ο Ιερομόναχος, όχι Θεόληπτος, που κοροϊδεύε, βρώμησε ο πατήρ Ζωσιμάς και πήγε να σκανδαλίσει τον Αλιώσα. Όμως ο Αλιώσα τον είδε στο Χριστό, στο γάμο της Κάνα της Γαλιλαίας, στον Παράδεισο. Σε αυτούς τους αδύναμους ανθρώπους ζούσα τελευταίες στιγμές τον Γέροντα, τον πατέρα Ιουστίνο. Βλέπω τον πατέρα Εμιλιανό τώρα. Επισκέφτηκα τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Κατουνακλειώτη Εφραίμ και είδα το μεγαλείο της χάριτος εν οστρακίνες σκεύης. Αυτό είδα και στον πατέρα Γεώργιο. Ναι, μεν δυναμικό άνθρωπο. Ένας αθλητής θα ήτανε. Ολυμπιονίκης. Αλλά όμως έτρεμαν τα γόνατά του και πέθανε σαν και εμάς σ' όλους, αλλά ήδη είχε εισέλθει, είχε ήδη ενταχθεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι η παράδοση που την ανανέωσε ο πατήρ Εφραίμ.
αληθινή ζωή, αληθινή γεύση της χάριτος ενός οστρακίνες σκεύεση. Ευχαριστώ.